και των συναδέλφων. Στη δουλειά μου, ιδιοκτήτης μέσου είμαι, έχω και αριστερούς. Συγγνώμη, δεν θα κάνω εγώ αυτούς διαχωρισμούς μεταξύ των ανθρώπων. Σέβομαι τους ανθρώπους και τις δουλειές τους. Δεν θέλω να δω να κλείνει κανένα μαγαζί. Δεν πάω να το πω διαφορετικά. Και καιρός είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Διότι η συνέχεια στην ιστορία του Κωνσταντίνου, που εγώ το λέω ξεκάθαρα, ήταν μια, όχι απερισκεψία, ήταν κάτι, ένα πολύ μεγάλο λάθος του Κωνσταντίνου και δεν με ικανοποίησε το σημερινό. Η σημερινή του συγγνώμη, θα ήθελα κάθετα και οριζόντια να δεσμευτεί ότι θα το ξανακάνει γενικώς. Λοιπόν, έχω ένα χαρακτηριστικό. Μισό λεπτό, Κωνσταντίνε. Έχω κάνει πολλά λάθη, αλλά δεν έχω επαναλάβει ποτέ λάθη. Το ελπίζω. Ελπίζω ότι δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Το ελπίζω, Κωνσταντίνε. Κάνεις... Δεν είναι ένας οποιοδήποτε πολίτης. Είναι υπουργός. Αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλούς ανθρώπους. Κωνσταντίνε, θέλεις. Με συγχωρείτε. Τελεία από μένα. Θέλεις να μας πεις τι ακριβώς έχει συμβεί με τον κύριο Πολάκη. Βλέπουμε και τη σχετική ανάρτηση αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τη δική μου ανάρτηση. Κατά πρώτη φορά, σπουδές αντιδράσεις από την ανάρτηση του Μπογδάνου για την ΕΡΤ. Παίζεται δηλαδή την προπαγάνδα τη χθεσινή τη ΕΡΤ, που δεν με έβγαλε. Με έβριζε σε 5 εκπομπές σερή και δεν με πήραν ένα τηλέφωνο. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Μαρία, τώρα, είσαι δημοσιογράφος. Σπύρο, είσαι δημοσιογράφος. Ακόμα και τον Φωνιά τον παίρνουμε τηλέφωνο. Προσπαθούμε τους να τον βγάλουμε. Μετά, ρε φίλε, και θες πάλι και τηλέφωνο. Με συγχωρείς. Αυτό είναι η φωνή του καθεστωτισμού. Μας μιλάς για τάγκς. Και θέλετε να σε πάρουμε και τηλέφωνο. Γιατί? Διότι εμείς είμαστε οι κλειδοκράτορες της επικοινωνίας. Να παρέμψει. Εσύ πήρε τηλέφωνο, να παρέμψει. Αυτό το χαιρετούσα και εγώ. Θα σου τηλέφωνο. Το ζήτησα από την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Και δεν με έβγαλε ποτέ. Έχω εδώ τα μηνύματα. Εντάξει, πιστεύω. Δεν σου αρέσει, αφιστώ. Εγώ δεν είμαι καμένος να παίζω, πώς το λένε, με μηνύματα. Είδαμε πριν την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη και εδώ βλέπουμε από κάτω τις αναρτήσεις που έχουν γίνει από το δικό του πόρτο. Χθες το πρωί ο δικηγόρος μου, δικηγόρος Παραρίο Πάγο, Δημήτρης Αναστασόπουλος, πήγε στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να ζητήσει την κίνηση της διαδικασίας του αυτοφόρου για τους φαν του κυρίου Πολάκη, τους οποίους ο κύριος Πολάκης λαϊκιάζει όταν τα λένε αυτά. Κάνει και λάθος. Άμα θέλεις να μιλήσουμε τώρα για αναρτήσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται για το ποιος θα με βρει και θα με δείρει πρώτος. Αυτά που λέει να δω αφού πότε θα Πολάκης, του... Αφού ο Πολάκης τα μούτρα χαστούν για ρίχνει τα τροχιοδεικτικά, μετά τους κάνει like, ύστερα τους σαλαγάει, διότι προσωμιάζουν συμπαθή τετράποδα φάση γίδια πρόβατα. Και τι μένει μετά από όλο αυτό? Μένει ένας Πολάκης που τραμπουκίζει άσχημα κόσμο και δεν του ζητάει κανείς το λόγο. Ο τύπος, ο θα σε βάλω 2 μέτρα κάτω από τη γη, ο μόνος μου και όλοι σας. Ποιος είναι μόνος μου και όλοι σας? Αυτός που έχει πίσω τα 5 κανάλια της ΕΡΤ, όλα τα ιδιωτικά κανάλια τα οποία δεν μιλάνε πλέον πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Πάντως, δεν πάμε καλά. Τον Μάρη... Κοίταξε. Τον Μάρη που βγάζει την ύπουλη lifestyle στο σελίδα One Man να με χτυπήσει. Με συγχωρείς. Τον άνθρωπο ο οποίος... παίρνει από τζόγο. Εντάξει, δεν τους έχεις, από διαφημίσεις. Να σου πω κάτι όμως. Δεν τους έχεις τώρα απέναντι. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος δεν έχω απέναντι. Εγώ είμαι ο μόνος μου και όλοι σας. Δεν είναι ο Πολάκης. Ο Πολάκης είναι η εξουσία. Έχει 5 κανάλια, άλλους 10 αγορασμένους εκδότες και βαράνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κωνσταντίνε, το χαρακτηρίζω απαράδεκτο ό,τι έχει γίνει. Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτή η ιστορία δεν πάει καλά. Δεν ξεκινάει καλά και δεν πάει καλά. Όταν έχεις έναν ανώμαλο κομμουνιστή με εξουσία που πιστεύει ότι πρέπει μπορεί να ρίχνει τροχιοδεικτικά και να λέει είστε τον. Τώρα βρε Κωνσταντίνε μου. Και δεν επεμβαίνουν οι εισαγγελείς και στην υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος λένε δεν ευκαιρούμε σήμερα. Αυτό είναι η δημοκρατία μας. Να σου πω κάτι. Αν θέλει και ο Σπύρος, τόση ώρα κάνεις κριτική στον Πολάκη. Ωραία. Εγώ πότε είπα. Δεκτό, κάνε κριτική στον Πολάκη με το δίκιο σου και να κάνεις και αγωγές όσους από κάτω σε βρίζουν και σε απειλούν. Πρέπει να το κάνεις. Εσύ το καταδικάζεις. Πρέπει να το κάνεις. Υπουργός σου. Να καταδικάζεις τι πράγμα. Αυτό που κάνει ο υπουργός. Που τραμπουκίζει κόσμο και λέει δίρτε τον. Το καταδικάζει. Δεν έχει πει δίρτε στην συγκεκριμένη άρτηση. Όταν ο οποιοδήποτε λέει δίρτε τον, το καταδικάζει. Like. Όποιο λέει δίρτε τον, ναι. Για οποιοδήποτε λόγο το καταδικάζει απόλυτα. Αυτό όμως, Κωνσταντίνε μου, δεν αιτιολογεί. Δεν αιτιολογεί και δεν ισορροπεί το ότι εσύ αυτή τη στιγμή λες για ψυχανόμαλο κομμουνιστή υπουργό στον αέρα. Ανώμαλο κομμουνιστή υπουργό στον αέρα τη τηλεόραση, τον οποίο τον εγκαλείς ότι τραμπουκίζει εσένα.
Το δικαιώνει, βρε Κωνσταντίνε, βρε Κωνσταντίνε, το δικαιώνει. Και από την άλλη, τι κάνεις, απαντάς με τον ίδιο τρόπο που καταγγέλνεις. Ακριβώς τον ίδιο τρόπο που καταγγέλνεις. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό. Συγγνώμη. Να σου πω κάτι. Απειλούν ότι θα με δίρουνε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Θα μου κάνει, θα μου ράνουνε και μου λέτε ότι σηκώνω το στόλο. Βρε Κωνσταντίνε μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Απειλείς ότι θα σε δίρουνε. Και προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Προσέφυγα. Ναι, να βρει. Δεν συνεχίζει να παλιά τη θαυμάσια. Δεν συνεχίζει να γελάσει με τη θαυμάσια. Να βρει το δίκιο σου. Συγγνώμη. Δεν συνεχίζει να γελάσει με τη θαυμάσια. Η απάντηση. Η απάντηση. Μισό λεπτό. Να πω κι εγώ. Άκουσε με. Δεν θα συζητήσουμε τίποτα άλλο. Δεν θα συζητήσουμε τίποτα άλλο. Αλλά. Δηλαδή, λιγάκι να το βάλουμε σε μια, σε μια σειρά το πράγμα. Προέτρεπε να συναγελάσετε με χρυσαυγίτες και να πάρετε την ψήφο. Εντάξει, το θυμάσαι. Στην γραμμή εδώ στον Sky, 21 Μαΐου 2014. Εσύ λοιπόν προχθές, εσύ λοιπόν να πιστέψουμε ένα βράδυ αϊπνίας κάνεις στο Twitter με χρυσαυγίτες συζητησούλα για τάξη. Τελεία και παύλα. Συζήτηση και παύλα. Όταν υπάρχουν παραπάνω από δύο αντιλαβές. Όταν δουλεύεις να ψηφίσεις σωστά, κουβέντα πιάνεις. Όταν υπάρχουν παραπάνω από δύο αντιλαβές. Μου επιτρέπετε. Όχι, όχι. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι. Εδώ δεν είμαστε. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να διαχειριστούμε χρόνο και να τακτοποιήσουμε πράγματα. Φιλοξενούμε ανθρώπους για να λένε εκείνοι βασικά. Αλλά δηλαδή ως μια ψιλοπαρατήρηση δεν μπορείς να μιλάς για εκφασισμό ας πούμε, και ολοκληρωτισμό από το ΣΥΡΙΖΑ και απ' την άλλη να λες να επικροτείς τάξη. Δεν μπορεί να λες ότι με απειλούν να με δέρουνε και απ' την άλλη να τον λες ανώμαλο. Δηλαδή η αντιπαράθεση με αυτή τη μορφή τη καταστάση. Όχι, η αντιπαράθεση με αυτέ τι καταστάσει, κατά τη γνώμη μου, είναι να πα στη δικαιοσύνη και να πει κύριε, προστατέψτε με από αυτόν. Ωραία. Δεν όταν είναι η δικαιοσύνη, δεν να μπαίνει στην ίδια ζυγαριά όταν και να δεν σε προστατεύει. Πες μου τι κάνεις. Λοιπόν, τι συγχωρείς, πήγα. Όταν δεν σε προστατεύει. Εάν ήταν κάποιο άλλο. Πρέπει. Αν ήταν κάποιο άλλο, αυτή τη στιγμή θα είχαν συγχωρήσει. Μου υπόσχεστε, ιδάλω πώ του λένε στο γάμο, όποιο έχει αντίρρηση να το πει τώρα, μου υπόσχεστε ότι μετά τις διαφημίσεις θα μιλήσουμε για Βουλή, για Τσίπρα, Καμένο, Πρέσπες, ό,τι οικονομία. Θέλουμε, σε επικαιρότητα. Που το υπόσχεστε όμως. Εντάξει. Όχι, δεν το υπόσχεστε. Κωνσταντίνε, μας το υπόσχεστε. Πάμε σε διαφημίσεις.